τέτοια. Θα κάνω και εγώ τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Ναι. The legend. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Κουλός μαζί μας. Λίγο πριν την πρεμιέρα μας, λοιπόν, την πρεμιέρα εμάς εννοώ, του Star μας, του GNT. Καλή επιτυχία σε εσάς, καλή τηλεοπτική σεζόν, να σκίσετε όπως κάνετε κάθε χρόνο. Να είστε και καλά. Σε όλες τις εκπομπές του Star. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, που είσαι και σήμερα εδώ, αυτήν την ημέρα που είναι σημαντική. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάντα έχουμε τη χαρά να σε έχουμε κοντά μας, λοιπόν, γιατί ταυτοχρόνως έχουμε βεβαίως δείξει όπως θέλαμε πολύ και ευτυχώς μπορέσαμε διάφορα αποκλειστικά μικρά έτσι. Μια ιδέα να μην πάρουν το σημερινό επεισόδιο, το δείξαμε. Αλλά. Δεν έχω δει τίποτα. Εγώ τα έζησα βέβαια, ήμουν εκεί, αλλά δεν έχω δει το. Αλλά δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες που θα θέλαμε ακόμα. Λείπουν πολλές πληροφορίες. Μια που σε έχουμε. Μια που σε έχουμε, θα προσπαθήσουμε με βασανιστήρια να αποσπάσουμε αυτές τις πληροφορίες για να τις μοιραστούμε. Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Αυτό που εμείς δεν είδαμε, ενώ είδαμε πολλές σκηνές από τις οντισιόν και από τον τρόπο με τον οποίο βρεθήκατε με την Βίκη και με τον Άγγελο, δεν είδαμε καθόλου αγόρια, δεν είδαμε καθόλου τη Ζενεβιέβ και δεν είδαμε καθόλου και τον Γιώργο Καράβα. Έχουμε ενημερωθεί από την Τζόρτζια πως ο Γιώργος Καράβας θα είναι κανονικά στο σημερινό επεισόδιο, αλλά θα τα πάρουμε από την αρχή. Άντρες. Πώς είναι? Μίλησέ μας για τους άντρες στο GNTM. Πώς είναι? Τον αγχώσαμε λίγο. Κοίτα. Ποιον καλέ, το Δημήτρη Σκουλό. Περίμενε. Αυτό ναι. Δεν είναι. Βέβαια, καλά, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι. Γιατί θα μιλάγαμε και μετά για worldwide. Έτσι. Κατάλαβε, next top model, κατάλαβες. Αυτό δεν είναι. Είναι όμως κάτι καλό και αυτό. Όχι, καλό, καλό. Το δέχομαι. Ναι, ναι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μας είπε η Τζόρτζια το πρωί, ότι τα αγόρια είχαν στείλει πολύ μεγαλύτερες, περισσότερες συμμετοχές από ότι τα κορίτσια φέτος για το GNTM. Ήταν διπλάσιοι. Η Ελλάδα, σαν χώρα που παράγει μοντέλα, να το πω έτσι, και αγόρια και κορίτσια, στα αγόρια, στο εξωτερικό, τα πάει πολύ καλύτερα από τα κορίτσια. Wow. Εντυπωσιακό. Τα μοντέλα, οι Έλληνες, οι άντρες φημίζονται έξω. Άκου και αυτό, είναι κάτι ενώ που δεν ξέρουμε. Δεν είναι πολλές αυτές που κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα. Είναι μετρημένες πάρα πολύ λίγες. Αλλά τα αγόρια σκίζουν. Αυτό να ξέρεις, εμείς, οι άνθρωποι που δεν ασχολούμαστε εντατικά με αυτό το χώρο, είναι πρώτη φορά το ακούμε. Ναι, ναι. Δεν το ξέρουμε. Όπως σας πούμε και για τον Γιώργο τον Καράβα, που έχει κάνει τεράστια καριέρα και τον μαθαίνουμε πολύ έντονα και ο πια από πολύ τον... μεγάλη καριέρα και πολλά άλλα παιδιά αγόρια που κάνουν. Εξακολουθούν και κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, που εσείς δεν τα μαθαίνετε, αλλά εμείς λόγω της δουλειάς τα ξέρουμε. Τα αγόρια, τα μοντέλα, οι Έλληνες κάνουν πολύ μεγαλύτερη καριέρα από τα κορίτσια. Μην με ρωτήσετε γιατί. Όχι. Αλλά έχουμε κούκλους. Ωραία. Άρα έχουμε και κούκλους στο σοου. Αυτό εκεί ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε. Πάρα πολύ ωραία αγόρια, παιδιά. Πάρα πολύ. Κούκλοι. Όχι αυτό, το παραλαμβάνω. Ναι, ναι. Ένα άλλο. Μια κατηγορία μόνο. Εδώ είσαι στο καλούπι. Δεν είναι. Ήταν, Δημήτρη, καλύτερη των προσδοκιών σου. Το υλικό που ήρθε, δηλαδή. Ήταν αυτό που περίμενα, γιατί εγώ δουλεύω χρόνια με Έλληνες. Με αγόρια μοντέλα, άντρικες μόδες, καμπάνιες κτλ. Οπότε ξέρω ότι πολλές φορές δούλευα με Έλληνες, γιατί είναι παιδιά, είναι κούκλοι. Είναι πολύ ωραία τα αγόρια. Αλλά έχει να γίνει δηλαδή το βράδυ. Ναι, οι Έλληνες φημιζόμαστε. Μάλλον. Τα λέμε αυτά. Και ήξερα ότι, να το πω σε εισαγωγικά, υλικό έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολύ καλού Έλληνες αγόρια μοντέλα. Πάρα πολύ. Και περίμενα να έρθουν. Γιατί και για αυτούς είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τους μάθει ο κόσμος. Έτσι που σε βλέπω ενθουσιασμένο να καταλάβουμε τώρα εμείς που δεν ξέρουμε τι έχετε δει και θα αρχίσουμε να βλέπουμε από σήμερα το βράδυ στις 9 ότι είναι καλύτερη. Μην το εμείνεστε μαζί. Στάσου. Όπα. Εννοείς δηλαδή ότι ως επίπεδο μπορεί να επισκιάσουν τα κορίτσια. Όχι μέχρι εκεί, βρε παιδί μου. Μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι, και γελάει πονηρά. Δεν σας το λέω, αλλά εντάξει, γιατί και πέρυσι είχαμε πολύ ωραία κορίτσια. Φυσικά. Και στα προηγούμενα, βέβαια. Αλλά και τα αγόρια είναι κούκλοι και τα κορίτσια. Αλλά θα... Μάλιστα. Θα δείτε. Καλά, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ διαφορετικό φέτος. Αλλά δεν στο μόνο καλού κακού. Είναι πολύ διαφορετικό φέτος, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε και αγόρια στο GNTM. Οπότε αναμένουμε με αγωνία να δούμε. Το πρωί. Η Ζενεβιέβ μας. Ναι. Τι την κάνατε. Όχι εσάς. Μας. Εντάξει, ρε παιδάκι. Δεν θα μαλώσουμε τώρα. Δεν θα την οικειοποιηθούμε, αλλά. Η ιδέα είναι λατρεία.
Ζένα, αν με βλέπει. Επίσης έσπασε το καλούπι εκεί. Τι γίνεται. Η Ζεν. Η Ζεν κάθεται δίπλα σου καταρχήν. Δίπλα μου, ναι. Το κορίτσι κάθεται δίπλα μου. Ναι. Εντάξει. Ωραία ενέργεια. Τρέλα. Η Ζεν, ρε παιδιά, δεν μπορώ να πω. Είναι η τρέλα που κουβαλάει, η αγάπη για αυτό που κάνει, όλα αυτά. Μας τα μεταφέρει. Εντάξει, χαμός. Δηλαδή είναι αυτό που έχουμε δει τα χρόνια αυτά στο GNTM Ζενεβιέβ. Ναι. Η οποία μεταφέρεται στην Κριτική Επιτροπή. Σωστά. Αλλά εκεί όμως. Αυτή θα πρέπει να κάνει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο με το να μπουστάρεις ή να φτιάχνεις ή να δημιουργείς κόνσεπτ. Εκεί θα πρέπει να πει ναι, εκεί θα πρέπει να πει όχι. Και είχε πει από το καλοκαίρι ήδη ότι δεν της είναι πολύ ευχάριστο τώρα αυτό το όχι. Δεν περνάει είναι. Πολύ σε καλά. Σε κανέναν δεν είναι. Αλλά η Ζεν τώρα, να πω εγώ προτιμώ, γιατί εκτός ότι έχει όλο το art direction του κόνσεπτ που βγάζει, τα κόνσεπτ, ναι. Τις δοκιμασίες που κάνει. Τώρα πρέπει να λέει και τη γνώμη της. Και έχει ένα σαρδόνιο χαμόγελο και τύπου. Και χαίρεται. Πριν δεν χρειαζόταν. Για να σε δούμε τώρα, έτσι, Ζεν μου. Μπράβο. Μάλιστα. Σαφές. Υπήρχαν, ξέρω εγώ, πολύ αστείες στιγμές στην οντισιόν με τη Ζεν. Μόνο. Μόνο. Δεν μας έμενε άντερο. Πώς το λέει αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι θα βρούμε εμείς τρόπο τώρα. Αποκλείεται να μην έχουμε κάτι εμείς από backstage. Αλήθεια, θέλω να τα δω, πια δεν έχω δει τίποτα. Σας έχουμε και εμείς εκπλήξει. Θέλω να παρακολουθείς τη φόλια των Κούκου και θα βλέπεις κάποια πράγματα που σε αφορούν. Δεν ξέρεις. Σήμερα ξεκινήσαμε. Μέχρι εκεί. Ναι, όχι. Σήμερα ξεκινήσαμε, αλλά δουλεύουμε όλο το καλοκαίρι. Όπως εσύ ξέρεις. Μια κατάσκοπο που στέλνεις. Μέτρα αμέ, που ακριβώς. Τζόρτζια Γεωργίου τη λένε. Τη βλέπω εγώ την κούκλα, την περνάω για μοντέλο πολλές φορές. Έτσι. Νομίζω ότι δικαίως. Είναι κιόλας, δικαίως. Και δικαίως. Και τώρα μια και είπε και λέγαμε για την Τζόρτζια, η Τζόρτζια έρχεται κατακεραυνωμένη, θα ερωτευτυπημένη, κάπως έρχεται από τα backstage, βλέποντας τον Γιώργο τον Καράβα. Να τα. Μίλησε. Εγώ έχω να πω ότι ο Γιώργος έχει δύο παιδιά, μια κούκλα γυναίκα, τη Ραφαέλα. Μας τα έχει πει. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν εδώ πέρα, μας τα έχει πει. Ξέρουμε δύο παιδιά. Αλλά και η Ζεν. Τζόρτζια, μαζέψου. Ναι, αλλά και η Ζεν λέει ότι κάθε φορά που βλέπει τον Γιώργο λιώνει. Ναι. Τι θα γίνει με τον Γιώργο Καράβα. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι μια κοινή αντίδραση. Εσείς έχετε συνεργαστεί, τον έχεις φωτογραφίσει. Πολλές φορές. Ο Γιώργος, νομίζω, την πρώτη φωτογράφηση, θα θυμίσει την Ηλιάνα. Δηλαδή, την πρώτη φωτογράφηση μαζί μου νομίζω την έκανε. Μάλιστα, το ξέρω από πολύ μικρό παιδί. Ήμουνα και εγώ μικρό παιδί. Εσύ σου να. Τα λέμε αυτά. Και παραμένει. Εσύ, επειδή είσαι ιδέα, δεν έχεις χρόνο. Έχω τόπο. Έχω ελπίδα όμως. Είσαι άχρονο. Χρόνο δεν έχω. Τόπο και ελπίδα έχω. Είσαι συνεχή. Μάλιστα. Να σου πω, πες μας λίγο, πώς τον βλέπεις τον Γιώργο, το Γιώργο, τον οποίο τον ξέρεις λοιπόν από πάρα πολύ νωρίς, να έχει κάνει όλη αυτή την καριέρα στο εξωτερικό, μας έλεγε και διαβάζαμε και εμείς τι έχει κάνει το παιδί και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή η καριέρα του. Ναι. Έτσι. Και τώρα να συνεργάζεστε με αυτόν τον τρόπο, πώς είναι. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ τον Γιώργο τον ξέρω πάρα πολύ καλά και με ξέρει. Και συνεργαζόμασταν ούτως ή άλλως πάρα πολλές στη διάρκεια από των τελευταίων 20 ετών, να το πω. Wow. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Οπότε για μένα είναι η συνέχεια της συνεργασίας μας. Είναι απλώς μια ευκαιρία να είστε πιο συχνά μαζί. Δεν το βλέπω τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Ah. Ο Γιώργος είναι στις αποστολές. Δεν είμαι συνέχεια στις αποστολές. Σωστό. Τον βλέπω στις αποστολές. Αλλά όταν τον βλέπω είναι σαν να είμαι σε δικιά μου γράφη και να δουλεύουμε μαζί το ίδιο πράγμα. Μας έκανε εντύπωση πάντως πάρα πολύ θετική το παιδί αυτό, γιατί έχει εκτός από αξία από την ομορφιά του, έχει και έναν λόγο έτσι. Πολύ μεστό και ιδιαίτερο. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, εσείς τι νομίζετε, ας πούμε, ότι πέρασε για το GNTM ένας απλά που είναι κούκλος, γιατί είναι κούκλος. Όχι, δεν είναι. Χωρίς να τον περάσουν, να τον τσεκάρουν αν έχει λόγο κτλ. Και αν είναι, έχει το μυαλό, όλο αυτό. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει ο Γιώργος. Δεν είναι πολύ σημαντικό να ισχύει και αυτό. Αλλά η επιδερμίδα. Είναι ένας ωραίος άντρας, δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα απλώς ότι. Μα καταρχήν υπάρχει παράδειγμα, είναι δίπλα σου. Υπάρχουν παραδείγματα. Σε ευχαριστώ. Να το δει. Παντρεύτηκε σε ένα παράδειγμα. Αυτό. Δεν μπορεί, θέλει υποθυμίσει. Δρόν. Όχι, όχι, ίσα ίσα το απολαμβάνω. Ωραία. Συγγνώμη, αλλά βλέπω ένα κορίτσι. Τα κάστινγκ δεν έχουν τελειώσει, ε. Α, εντάξει. Νομίζω πως ήρθες για τα κάστινγκ. Ναι, δεν την αφήνουμε πια. Πες μας λίγο τώρα, επειδή σε έχουμε πυροβολήσει, μία οι άντρες, μία η Ζενεβιέβ, μία ο Καράβας, τι είναι αυτό το οποίο νομίζεις ότι θα μας τραβήξει το ενδιαφέρον σήμερα το βράδυ, βλέποντας όλο το μας, πρώτο παιδιά, επεισόδιο. Αν ζήσετε αυτό που έζησα εγώ live στα casting, νομίζω ότι θα κολλήσετε. Και νομίζω θα χαρεί και πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, θα αρέσει και στον κόσμο, είμαι σίγουρος.
και απλά να ζήσετε αυτό που έζησα κι εγώ. Αυτό σας εύχομαι. Μακάρι, το ευχόμαστε. Και σήμερα είναι η ώρα το βράδυ, σίγουρα όλοι θα είμαστε εκεί, Δημήτρη. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ που ήσουν σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Που μας έκανες ποδαρικό στην εκπομπούλα. Μην αδυνατήσεις άλλο μόνο. Καλό. Γιατί δεν έχω αδυνατήσει. Πάρα πολύ. Όχι, όχι, όχι. Η Τζέλα τι λέει. Εγώ σε βρίσκω... Είδες. Τι? Του λέει φάε η γυναίκα του. Εγώ σου λέω ότι είσαι κούκλος. Ευχαριστώ. Έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ. Ήσουν, είσαι και θα είσαι. Λειτουργώ σαν καθρέφτης τώρα, γι' αυτό το κάνεις. Ήσουν, είσαι και θα είσαι. Δεν είναι, είναι άλλο, άλλο επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όλους την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Ευκαιρία να τα λέμε και καθ' όλη τη διάρκεια. Ladies and gentlemen, Δημήτρης Κουλόσκης και εκεί η GNTM σήμερα. Παγκόσμια πρώτη πρεμιέρα και πανελλήνια βεβαίως εδώ στο Στάση σε 9 η ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Και βεβαίως τα φιλιά μας σε όλους έναν ένα. Θα τα δώσω. Και κυρίες και κύριοι. Οπό. Καλά είναι δυνατόν. Σαν να έφτασε το τέλος της, της πρώτης μας εκπομπής, της πρεμιέρας μας. Ένα πράγμα συνέβη και αυτό, δεν θα συνέβαινε. Λοιπόν, μέχρι αύριο που θα είμαστε πάλι κοντά σας, να είστε γεροί, δυνατοί, με αγάπη, με χιούμορ, με ψυχραιμία και με απόσταση, θα συνεχίσω να το λέω, όχι μόνο λόγω COVID, αλλά και για καθαρότερο μυαλό. Και να ξέρετε ότι, όπως πάντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, για τις ευχές σας σήμερα, για όλη τη θετική ενέργεια που μας στείλατε. Να ξέρετε επίσης ότι σας αγαπάμε το ίδιο και ακόμα περισσότερο και ότι θα τα πούμε αύριο πάλι με το καλό. Γεια!